Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εδώ λοιπόν για ακόμη μία Τετάρτη, Peaky Blinders, 9 με 10 για μία ώρα, ερχόμαστε και λέμε τα νέα που τρέχουν και τελειωμό δεν έχουν. Η Τετάρτη έχω καταλήξει ότι είναι η κατάλληλη μέρα για νέα, ούτε η Δευτέρα ούτε η Παρασκευή, γιατί πολλές φορές τη Δευτέρα αναμασάμε του Σαββατοκύριακου, την Παρασκευή είναι λίγο χαοτική ημέρα γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο που την χάνει. Οι περισσότεροι να ξεκουράζονται, ίσως και όχι βέβαια τώρα λόγω κορονοϊού, ωστόσο την Τετάρτη που είναι to the point μιας εβδομάδας, τα μέσα μιας εβδομάδας, οι εξελίξεις τρέχουν. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Τρίγκα, για τους Peaky Blinders, εδώ κάθε Τετάρτη μαζί με εσάς, γιατί είναι η εκπομπή μας. Δεν είμαι μονοφαγού, οπότε μπαίνετε στο nstv.gr / nstv live / αφήνετε τα σχόλια μέσα από το Facebook και εμείς είμαστε εδώ για να τα πούμε. Θα σας αφήσω λίγο να ακούσετε μουσική και ξεκινάμε. Έχουμε πολλά και διάφορα σημαντικά σήμερα. Και γιατί λέω διαφορετική. Σήμερα είδαμε κι εμείς μια άσπρη μέρα, μέσα στις τόσες μέρες που περνάμε, λίγο δύστροπες εξαιτίας του κορονοϊού αφενός, αφετέρου εξαιτίας των γεγονότων που τρέχουν και φυσικά θα αναφερθούμε σήμερα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν θέλω να το δείτε από τη σκοπιά είμαι γυναίκα και μιλάω, είσαι άντρας και ακούς, ή το αντίστροφο, αλλά είμαστε άνθρωποι όπου ζούμε σε κοινωνίες που θέλουν να εντάξουν τη λογική και την ομαλή συνύπαρξη. Σήμερα λοιπόν θα λέγαμε ότι ήταν χιονισμένη ημέρα για το περισσότερο μέρος της Αττικής. Γι' αυτό με βλέπετε και εμένα ότι ντύθηκα λίγο στα μπλε, γιατί σκεφτείτε όταν ήμασταν μικρά πως ζωγραφίζαμε το χιόνι σε άσπρο χαρτί, έτσι λίγο πιο γαλάζιο για να κάνει αντίθεση. Έτσι κι εγώ είπα σήμερα να ντυθώ χιονούλα, λίγο να ξορκίσουμε το κακό και να έχουμε και μέσα μας λίγο μια άσπρη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η εκπομπή Peaky Blinders, όπου υπάρχουμε και στο Instagram και πολύ σύντομα θα φτιάξω μάλλον και Facebook για να τα λέμε και από εκεί, γιατί θέλω να ανεβάζω φωτογραφικό υλικό αλλά και βίντεο από τα backstages και τέτοια, έχει ως σκοπό να προσεγγίσει πτυχές ανθρώπινες, να ακούσουμε φωνές και οπτικές των ανθρώπων όπου μπορεί να μην είχαμε σκεφτεί, να μην είχαμε προσεγγίσει, γιατί μια οντότητα, μια μονάδα προσεγγίζει ένα σημαντικό μέρος μεν, αλλά ένα συγκεκριμένο δε μιας αλήθειας, η οποία πολλές φορές μπορεί να κρύβει και κάτι υποκειμενικό. Θέλω να σας πω ότι ένας δημοσιογράφος δεν λέγεται εμπεριστατωμένος μόνο όταν βρίσκεται στα 30 του ή είναι καταξιωμένος σε έναν χώρο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να αποκτά φωνή, να έχει το δικαίωμα, γι' αυτό ακριβώς και έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατοχυρώνονται από τα συντάγματα κτλ. Για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να βρίσκουν το δίκιο τους, τη φωνή τους, φυσικά στα πλαίσια της ελευθερίας αλλά και του σεβασμού. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ.
Και όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις μέρες το μείζον ζήτημα είναι αφενός το πρόβλημα της βίας. Είτε αυτή εντάσσεται στα λεκτικά πλαίσια, ψυχολογικά, ψυχοσωματικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι οντότητα μόνο εμφανή, αλλά και στην σεξουαλική βία, είτε στη σωματική. Η σεξουαλική έγκυται στη σωματική, έγκυται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της σωματικής, ωστόσο είναι πολύ ξέχωρη ταυτόχρονα. Άρχισε όλο αυτό το γαϊτανάκι που καλώς άρχισε και αυτή η αλυσίδα υποστήριξης με την Μπεκατόρου να βγαίνει και να ονοματίζει πολύ σωστά ανθρώπους οι οποίοι επί της ουσίας της προκάλεσαν πρόβλημα ψυχικό. Και λέω ανθρώπους γιατί ξέρετε η συνενοχή σε κάνει, ή μάλλον η αποστασιοποίηση από ένα θέμα σε κάνει συνένοχο. Οπότε θεωρώ ότι σε αυτά τα θέματα δεν παίζει μόνο ρόλο ο άνθρωπος ο οποίος σε κακοποιεί, αλλά και ο περίγυρος στον οποίο δεν βρίσκεις στήριξη. Χθες λοιπόν, προς έκπληξη όλων, σε μία πρωινή εκπομπή βγήκε η Ζέτα Δούκα και μίλησε εν τη ρήμη του λόγου η κοπέλα, πραγματικά και καταθέτοντας την αλήθεια της, για ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές έχουμε ακούσει, αλλά ξέρετε έχουμε αγνοήσει. Γιατί αν δεν είσαι ηθοποιός, αν δεν κυμαίνεσαι στον χώρο της showbiz της ελληνικής, μπορεί και να μην σε νοιάζει. Και πολλές φορές απαξιούμε για ζητήματα τα οποία απλά δεν είναι μέσα στην πόρτα του σπιτιού μας και γίνονται δίπλα μας. Οπότε αυτή η κατάθεση που έγινε ονομαστικά, έγινε πραγματικά και όπως το είδα εγώ, γιατί σήμερα υπάρχει μία φωνή εδώ, εν τη ρήμη του λόγου, απλά και μόνο επειδή βγήκε η φωνή, ξέρετε καμιά φορά βγαίνει από μέσα μας η αλήθεια και το ένστικτό μας λέει ότι είναι η τάδε στιγμή σωστή για να μιλήσουμε και βγαίνει μόνο το αυτό, δεν χρειάζεται να γίνετε βεβαιασμένα. Φυσικά ονομαστικά κατά του κύριου Κιμούλη, τον γνωστό σκηνογράφο, σκηνοθέτη, αλλά και ηθοποιό και έκτοτε, μέχρι τη σημερινή ημέρα και θεωρώ ότι θα υπάρχουν και άλλα κρούσματα, θα το βάλω εντός εισαγωγικών, θα τα δούμε να ξεσπάνε. Η αλήθεια είναι ότι με λυπούν τέτοια περιστατικά πολύ, γιατί με λυπεί όχι η αλήθεια, αλλά όταν αναγκαζόμαστε να βλέπουμε την απάνθρωπη πλευρά των ανθρώπων και ειδικά ανθρώπων που την χάνει και μπορεί πολλοί από εμάς να θαυμάζουμε. Βέβαια, θέλω να πάω κάπου αλλού το ζήτημα. Σας άρχισα με βαριά, το ξέρω, αλλά είναι σοβαρά ζητήματα και ξέρετε, καμιά φορά είναι ευκαιρία όταν έχεις ένα δημόσιο λόγο να λες τη γνώμη σου και να συζητούνται τέτοια ζητήματα και όχι να καλύπτονται και να λέμε «έλα μωρέ, δεν πειράζει, τα είπανε κι άλλοι, γιατί να τα πούμε κι εμείς, γιατί να πάρουμε θέση». Δεν είναι όμως μόνο το γεγονός ότι πρέπει να πάρουμε θέση. Το ζητούμενο σε αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πολύ, πολύ λεπτής φύσεως, είναι να εστιάσουμε επακριβώς στα λεγόμενα. Στα συμβάντα δεν μπορούμε γιατί δεν ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες, αλλά σε αυτό που βλέπουμε, σε αυτό που μπορεί να λαμβάνουμε ενστικτοδός από τον άνθρωπο που μιλάει και καταθέτει, αλλά και από τα περιστατικά τύπου λεκτικά, τα οποία έχουμε ως στοιχεία στη διάθεσή μας. Και μετά, φυσικά, οι αρμόδιοι το πάνε και το γυρίζουν στα νομικά και ούτω καθεξής, γιατί είναι ένα ζήτημα, όταν εμπεριέχεται το ζήτημα της βίας, αρχίζει πια το νόημα και εντάσσεται σε άλλους κλάδους. Εγώ, πριν πάω και σχολιάσω τα ζητούμενα με λέξεις και φράσεις, θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο είπα πριν, στο γεγονός ότι ένας ηθοποιός μπορεί να αποτελεί, να τον θαυμάζει ένας άνθρωπος και είναι απολύτως φυσιολογικό. Βγήκε πρόσφατα ένας ηθοποιός σε μία μεσημεριανή εκπομπή και είπε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται και οι θεατές μεταξύ του ανθρώπου που υποδύεται έναν ρόλο και
του ανθρώπου που είναι πίσω από τον ρόλο. Πολλές φορές την χάνει δηλαδή εμείς οι γυναίκες να γοητευόμαστε από έναν ηθοποιό, αλλά ως ρόλο και όχι ως τον άνθρωπο όπου είναι πραγματικά, είτε να θαυμάζουμε κάτι το οποίο εμπεριέχεται μόνο στα πλαίσια του σανιδιού, του θεατρικού. Οπότε θεωρώ ότι είναι εύλογο το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε τα προσωπικά των ανθρώπων, ωστόσο τα πράγματα μπερδεύονται μεταξύ θαυμασμού και αλήθειας όταν ο άνθρωπος φοράει το κουστούμι του ρόλου. Και είχε απόλυτο δίκιο αυτός ο άνθρωπος και νομίζω ότι τώρα με αυτά τα περιστατικά το βλέπουμε και άνθρωποι, ειδικά του χώρου που έχουν βιώσει τέτοια περιστατικά, το έχουν βιώσει ότι ένας ρόλος ο οποίος μπορεί να είναι αξιοσέβαστος δεν σημαίνει ότι είναι ταυτόσιμος και με τον άνθρωπο που βρίσκεται και υποδύεται τον εν λόγω χαρακτήρα.
Έτσι, εγώ αυτοκαταστρέφομαι και καταστρέφω τις εκπομπές μου, γιατί μιλάω για ένα σοβαρό ζήτημα και βλέπετε ξαφνικά, okay, κάποιες φορές δεν με βλέπατε, αλλά τώρα που με βλέπετε πρέπει να είμαι δύο φορές προσεκτική, το οποίο εγώ το ξεχνάω, και με βλέπετε κάπως να παλεύω και να γίνεται μια καταστροφή. Αλλά επειδή έχουμε σοβαρό ζήτημα σήμερα, δεν ήθελα να μιλήσω με αερολογίες, οπότε ήθελα να πάρω αυτούς για τα λόγια των ανθρώπων που μίλησαν, και είναι πάρα πολύ σημαντικές οι δηλώσεις τους, γιατί είναι και λόγος. Ο λόγος έχει μια υποκειμενικότητα και είναι πάρα πολύ άσχημα όταν ελέγχεις αν είναι fact-checkable, λέγεται στη δημοσιογραφία αυτό, αν δηλαδή τα γεγονότα είναι αληθή, δεν μπορείς να πάρεις τον λόγο και να αλλάξεις τα γεγονότα ή κάποια λέξη, γιατί μπορεί να αλλάξεις το νόημα. Όταν λοιπόν η Ζέτα Δούκα μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα, αυτό που είπα πρώτο, το οποίο μου έκανε εντύπωση και λίγο το εκφράσαμε πριν, είναι ότι οι σπουδαίοι μεγάλοι ηθοποιοί δεν σημαίνει συνήθως ότι είναι και έτσι στις προσωπικές ή διαπροσωπικές τους σχέσεις. Δεν είναι όλα έτσι όπως φαίνονται. Και είναι πολύ σωστό, είναι και αυτό που είπαμε με τον ρόλο και τον άνθρωπο, ότι δεν σημαίνει ότι αυτός που υποδίεται έναν ρόλο, ότι είναι έτσι και στην πραγματική του τη ζωή. Οπότε αυτό το λέω κυρίως για το γυναικείο φύλλο, που γοητευόμαστε πολλές φορές από ωραίους άντρες που υποδίονται και υποδειγματικούς ρόλους. Αντρικούς θα λέγαμε. Θα χρησιμοποιήσω και μια έκφραση που εμένα δεν μου αρέσει, γιατί την έχω ακούσει πάρα πολύ στο Big Brother που δεν έβλεπα, αλλά με τρέλαινε και αυτός που το έλεγε, και η συγκεκριμένη φράση παντελονάτους, εν πάση περιπτώσει. Λέει, αυτό που βρήκα και συνάντησα όλη τη χρονιά που συνεργάστηκα μαζί του, γιατί στην αρχή δεν έλεγε το όνομα, μετά το δήλωσε, ήταν μιας απίστευτης έντασης και περιστατικά θυμού, απαξίωσης ηρωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πάνω στη σκηνή έκανε ό,τι μπορούσε, είτε να αλλάξει τα λόγια, είτε τη σκηνοθεσία, να προκαλέσει ένα υποκριτικό βραχυκύκλωμα στον άλλον, προκειμένου να τα χάσει και να μην μπορεί να είναι εκεί που πρέπει να είναι, συγκεντρωμένος και εκτεθειμένος, θα λέγαμε, επί σκηνής. Το οποίο έγινε ακόμη πιο έντονο, όταν οι κριτικές που άρχισαν να βγαίνουν για μένα ήταν καλές. Ενώ τον θύμωσε ακόμη περισσότερο, και εκτός σκηνής υπήρχαν περιστατικά λεκτικής βίας, σαν φάσεις να λέει «φύγε από εδώ κοριτσάκι του πρώτου έτους της δραματικής σχολής, ούτε να σου μιλάω». Καταλαβαίνετε εδώ ότι έχουμε να κάνουμε, στην αρχή δεν ονομάτισε, αλλά πρώτο φάουλ, αν θα έπρεπε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, είναι πάρα πολύ άσχημο όταν ένας άνθρωπος έχει πάρει τον τίτλο και καλώς έχει κάνει, από τη στιγμή που υπάρχει ταλέντο, τον ρόλο του δασκάλου, να υποτιμάει έτσι έναν διδασκόμενο. Γιατί, μάλιστα βρήκα μέσα από την έρευνα που έκανα, γιατί ένα γεγονός πρέπει να το ψάχνεις, ότι στο παρελθόν είχε πει ότι σε περίπτωση που ο μαθητής ξεπεράσει το δάσκαλό του, ο δάσκαλος πρέπει να τιμωρεί τον μαθητή. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι η κόρη του εν λόγω ανθρώπου σπουδάζει στη δραματική σχολή, οπότε ένα ερώτημα που τίθεται είναι αν το παιδί σου, αν είχες μια τέτοια άποψη και το παιδί σου σε ανταγωνιζόταν εντός εισαγωγικών στον ίδιο κλάδο, τι γίνεται εκεί, ή μήπως στα παιδιά μας ως Έλληνες και γενικά ως γονείς, που το έχουμε αυτό το κακό, οι νεοέλληνες, έχουμε μάθει να χαϊδεύουμε τα αυτιά. Και αυτό το λέω πάρα πολύ, γιατί έχω δει πάρα πολλά σχόλια, τα οποία προσωπικά με έχουν θίξει, χωρίς να έχω υποστεί κάτι παρόμοιο. Φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει κάτι παρόμοιο ή είναι το θύμα
να βλέπει σχόλια τύπου γιατί μίλησε τώρα, γιατί βγήκε τώρα να τα πει, τότε που καθόταν και έπαιζε γιατί δεν έφευγε από τη δουλειά του. Και θα σας πω ένα πράγμα. Στην Ελλάδα γενικά, και μιλάω για την Ελλάδα όχι για να κατηγορήσω τους Έλληνες, αλλά γιατί εδώ ζω, εδώ δραστηριοποιούμε. Έχουμε ένα κακό. Κρίνουμε εξιδίων τα αλότρια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την δυνατότητα στα 35 τους, στα 40 τους, όντας καταξιωμένοι στον τομέα τους, να τα βροντίξουν όλα και να φύγουν, αν υποστούν κάτι το οποίο δεν θέλουν, δεν τους αρμόζει. Άλλοι άνθρωποι όμως δεν έχουν αυτή την επιλογή. Σκεφτείτε ότι μπορεί ο διπλανός σας να μην έχει γονείς. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η γονεϊκή υποστήριξη είναι πάρα πολύ βασική για τα αρχικά σου βήματα και για να έχεις, θα λέγαμε, το περιθώριο, την πολυτέλεια, να σπουδάσεις και να μπορείς να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου και να κάνεις μια αρχή στον επαγγελματικό σου τομέα από ένα σκαλοπάτι ανώτερο, ούτως ώστε να μην υποστείς και τέτοιου είδους ζητήματα. Πολλοί λοιπόν βγήκανε και είπανε και κατηγορήσαν ανθρώπους γιατί δεν φύγαν από τις δουλειές τους. Πολύ σημαντική απάντηση σε αυτό, και θα ανατρέξω και στην εν λόγω γυναίκα μετέπειτα, έδωσε η Ευδοκία Ρωμελιώτη, την οποία εγώ εκτιμώ πάρα πολύ. Και μάλιστα σε μια συνέντευξή της είχε πει ότι ακόμη παλεύει με τον Γολγοθά να ξεφύγει από το γεγονός ότι παλιά την ταυτίζανε με ρόλους πιο μη ποιοτικούς, πιο ανάλαφρους. Γύρισε και είπε λοιπόν ότι η Ζέτα Δούκα τότε που βγήκε και έκανε το εν λόγω σίριαλ, γιατί ονομάτισε χρονιά και σίριαλ, μπορεί να ήταν μια όντως καταξιωμένη ηθοποιός. Εγώ όμως λέω, όταν το βίωσα αυτό, ήμουν 25 χρονών κορίτσι, μόλις είχα ξεκινήσει τα βήματά μου στον χώρο και δεν ήξερα αν θα τα βάλω με έναν άνθρωπο τέτοιου βεληνικούς, αν θα μου κλείσουν οι πόρτες και αν θα βρω στήριξη. Μην ξεχνάτε ότι τώρα, με όλο αυτό που γίνεται, το γεγονός ότι αρχίζουν και μιλάνε οι άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι τώρα το θυμηθήκανε. Σημαίνει ότι βλέπουν ότι δημιουργείται μια αλυσίδα προστασίας. Γιατί σε όλα αυτά τα θύματα, αν δείτε το κοινό τους χαρακτηριστικό, το οποίο το βιώνουμε τώρα και εμείς με τον κορονοϊό, και είναι πάρα πολύ άσημο και άτοπο να το λέμε, είναι ένα πράγμα, ο φόβος. Όλοι οι άνθρωποι που ονομάτισαν τέτοιου είδους απρεπείς συμπεριφορές, και μιλάμε για λεκτική και ψυχολογική βία, δεν μιλάμε για τη σεξουαλική, δεν θα πάμε στις μπεκατόρου, είπανε τη λέξη φόβος. Εμείς τώρα με τον κορονοϊό δεν βιώνουμε αυτό το φόβο. Δεν στέλνουμε τα μηνύματα προκειμένου να μην μας πιάσουν, να μην πληρώσουμε το πρόστιμο, ή δεν μένουμε στο σπίτι μας γιατί φοβόμαστε μην τυχόν αύριο μεθαύριο κολλήσουμε έναν ιό όπου δεν είναι συγκεκριμένα τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις αυτού στον οργανισμό μας. Οπότε φανταστείτε όταν ένας άνθρωπος το αντιμετωπίζει αυτό μέσα του και δεν βρίσκει υποστήριξη, γιατί ας πούμε στον κορονοϊό τώρα, και δίνω έναν παραλληλισμό που μπορεί να μην σας βάζει στο μυαλό και να λέει «μα τι λέει αυτή», αλλά σας τον θέτω τον παραλληλισμό με βάση το κοινό χαρακτηριστικό του αισθήματος, όπου είναι πολύ βασικό και για, και για το ψυχοσωματικό μας, έτσι. Οπότε φανταστείτε ότι τώρα στον κορονοϊό όλοι φοβόμαστε μαζί. Φανταστείτε όμως εγώ να έχω πέσει θύμα λεκτικής, εγώ θα σας πω, βίας, bullying. Βάζω τον ορισμό, τον ξενικό που όλοι λέμε και ξαναλέμε. Bullying. Γιατί τώρα το bullying, άμα πούμε bullying, έχω την αίσθηση ότι έχει γίνει και λίγο της μόδας και λίγο το υποβιβάζουμε κιόλας. Έλα μωρέ, του κάνε bullying, του κάνε bullying. Ενώ το λεκτική βία χτυπάει χειρότερα. Γιατί χτυπάει χειρότερα? Γιατί έχει τη λέξη βία μέσα. Γι' αυτό, σκεφτείτε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται στο σημείο όπου βιώνει κάτι μόνος του και δεν ξέρει αν αύριο μεθαύριο μιλήσει, αν θα έχει τη δουλειά του. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει να ταΐσει το παιδί του, την οικογένειά του, και γενικά να μην θέλει να προκαλέσει και πρόβλημα, αλλά να τα κρατάει μέσα του. We'll be right back.
λίγο μονότερμα και είναι σοβαρό το ζήτημα, αλλά και πάλι βαραίνει η κατάσταση. Εγώ να πω την καλησπέρα μου στην Κατερίνα Αντωνίου από τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας έρθω εκεί, δεν έχω έρθει ποτέ και προς μεγάλη μου έκπληξη και των ανθρώπων που το λέω, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ το φαγητό. Ναι, το δηλώνω, χωρίς να ντρέπομαι, εννοείται. Και δεν έχω έρθει. Αλλά όλοι οι φίλοι μου που είναι από πάνω, είτε Νάουσα, είτε Θεσσαλονίκη, ξέρω πάρα πολλά παιδιά από Θεσσαλονίκη, είτε που σπουδάσαν, είτε που είναι από εκεί, μου έχουν πει να πας γιατί έχει πολύ ωραίο φαγητό. Θα σας έρθω. Μου λέει η Κατερίνα ότι να τα λέμε σωστά, θεατρική παράσταση, όχι σίριαλ. Λογικά εκ παραδρομής είπα σίριαλ, έχοντας στο μυαλό μου λίγο τους ηθοποιούς και προσπαθώντας να θυμηθώ ίσως ονόματα συμπαραστατών, θα έλεγα εγώ. Οπότε επιστρέφω στο ζήτημα, ναι, στην παράσταση την οποία δεν θυμάμαι, γιατί οι καταγγελίες ήταν από πολλών ειδών παραστάσεις, αλλά δεν έχει και νόημα να ονοματίσουμε. Τα ζητούμενα είναι πολύ συγκεκριμένα, τα πρόσωπα που έλαβαν μέρος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που είπε η Ζέτα Δούκα. Έβαλα την αξιοπρέπειά μου κάτω από το θέατρο, έβαλα το φόβο μου πάνω, για να μην πούν ότι έκλεισε το θέατρο αυτή, με σκοπό να παραμείνει το έργο εκεί και να μείνω και εγώ στη θέση μου ως ηθοποιός. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στα περιστατικά είναι ότι όλοι οι άνθρωποι που βγήκαν και μίλησαν, που είχαν μια παρόμοια εμπειρία από τον εν λόγω άνθρωπο, βγήκαν και είπαν ότι χρειάστηκαν όχι ψυχολογική υποστήριξη, φαρμακευτική αγωγή για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Το οποίο εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και αυτό, ξέρετε παιδιά, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδειχτεί. Όταν ένας άνθρωπος παθαίνει σοβαρά ψυχοσωματικά, τα οποία έχουν ως κατάληξη τη φαρμακευτική αγωγή, όχι μία κόπωση, αλλά φάρμακα, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι τα πράγματα, και αρχίζουμε και έχουμε αποδείξεις. Γιατί μου τέθηκε χθες ένα ερώτημα και έκανα μια συζήτηση για το αν θεωρώ την σωματική βία χειρότερη ή καλύτερη, αν μπορώ να το πω έτσι, από την λεκτική. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις έχουμε τη λέξη βία. Υπάρχουν λέξεις οι οποίες δεν μπορούν να μπουν στη ζυγαριά. Μπορεί να τις βάζουμε στη ζυγαριά νομικά, γιατί αλλιώς κρίνεται η σωματική βλάβη, έτσι αναφέρεται στα άρθρα του συντάγματος, και αλλιώς η λεκτική βία, αλλά υπόκειται και σε διαφορετικού είδους περιστατικά. Τι θέλω να πω. Στη λεκτική βία υπάρχει μία δικλίδα ασφαλείας. Επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά γεγονότα και στην Ελλάδα και γενικά επί λογοκρισίας το 1974, υπάρχει ο λόγος, ο οποίος είναι κάτι ρευστό. Δεν είναι scripta manet, ότι τα γραπτά μένουν. Άρα, επί της ουσίας, όταν δεν υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχει περίπτωση κάποιος να καταπατήσει την ελευθερία του λόγου. Οπότε εκεί ο νομοθέτης οφείλει να είναι πιο προσεκτικός, όχι πιο άδικος και να το αντιμετωπίσει πιο ελαφρά, αλλά οφείλει να είναι πιο σωστός, πιο ακριβοδίκαιος, γιατί έχουμε να κάνουμε με κάτι ρευστό, υποκειμενικό τον λόγο, όπου όμως υπόκειται και σε άλλα πλαίσια, τη λογοκρισία και την ελευθερία του λόγου. Και αυτό που λέμε ότι η ελευθερία του ενός σταματάει και που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου, που αυτή είναι μια συζήτηση βέβαια, που πάλι υπάρχουν δικλείδες και κάποια αλλά στην εν λόγω κουβέντα, γιατί κάποιοι βρίσκουν εξίσου περιστατικά και γεγονότα για να το καταπατήσουν αυτό. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο όμως. Εγώ δεν μπορώ να θέσω ούτε ως ανθρώπινος νους, ούτε και θα έβαζα ποτέ στη διαδικασία της ζυγαριάς τη σωματική με τη λεκτική βία. Τι σημαίνει, επειδή στη λεκτική δεν έχεις σημάδια, ότι δεν υπάρχουν σημάδια ανεξίτηλα μέσα σου. Επίσης δεν μπορείς, ποινικοποιείται διαφορετικά, διότι
ακριβώς δεν μπορείς να εισέλθεις στα άβυτα του ψυχισμού του ανθρώπου. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν είναι μονοδιάστατος, ούτε καν δυσδιάστατος, έχεις δηλαδή το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο, δεν μπορείς να πάρεις το κρίμα στο λαιμό σου και να πεις ότι αυτός ο απέναντί μου έχει περισσότερα σημάδια από σωματική βία, άρα είναι χειρότερη κατάσταση από τη λεκτική. Και μάλιστα έχουν βγει έρευνες, και το ανέφερε και η Ζεταδούκα, στις οποίες έχει αποδειχτεί ότι παιδιά τα οποία υφίστανται ενδοοικογενειακή, ειδικά λεκτική και ψυχολογική βία, έχουν ανεπούλωτα σημάδια από ότι ένας άνθρωπος όπου μπορεί και από την οποιαδήποτε σωματική βία, δεν το πάω στο σεξουαλικό, μην το μπερδέψετε, από οποιαδήποτε σωματική. Και μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία έχουν καταλήξει σε αυτοκτονίες, αυτοχειρίες δηλαδή, από λεκτική και μόνο βία. Καταλαβαίνετε λίγο ότι τα πράγματα σε τέτοιου είδους θέματα, εκτός ότι είναι ρευστά και θεωρώ λίγο άτοπες τις ερωτήσεις τύπου ποιο θεωρείς χειρότερο, ποιο καλύτερο, όταν έχουμε να κάνουμε με μία έννοια όπως τη βία που έχει τον δικό της χρωματισμό, μαύρο, κατά μαύρο, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έχουν μία αντικειμενικότητα η οποία πρέπει να υφίσταται αν θέλουμε να λεγόμαστε κοινωνία και αν θέλουμε, ας πούμε, να βγάλουμε σωστούς τους φιλόσοφους που μίλησαν για κοινωνίες, για όρια, τύπου Hobbes, αν θέλουμε να το πάμε τόσο πίσω. Βέβαια, σε τέτοια ζητήματα πολύ σημαντικό είναι να ακούγονται και δύο πλευρές. Οπότε, μετά τα γεγονότα και μετά από τη στήριξη που υφίστατο μάλλον εν λόγω ηθοποιός, βγήκε και ο κύριος Κιμούλης και ανταπάντησε στα σχόλια της εν λόγω ηθοποιού, της Ζέτας Δούκα, που εγώ στάθηκα σε κάποια σημεία του λόγου του, τα οποία δεν μπορώ να σας πω ότι μου άρεσαν, με το κυριότερο να λέει ότι ένταση υπάρχει, μάλλον με τα κυριότερα, να λέει ότι θεωρώ παράδεικτο να χρησιμοποιείται η πράξη της κυρίας Μπεκατόρου και ότι είναι της μόδας επί της ουσίας και λέμε κάτι τέτοιο επειδή είναι της μόδας. Εγώ θα απαντήσω δανειζόμενη τα λόγια μιας άλλης ηθοποιού και θειασάρχη μάλλον, της Μιμής Ντενίση, που λέει ποια γυναίκα θα έβγαινε να πει ότι έχει κακοποιηθεί μόνο και μόνο επειδή είναι της μόδας. Αρχικά δεν θα την τιμούσε να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά ποια γυναίκα με παιδιά, μεγάλη σε ηλικία όριμη εννοώντας, θα την τιμούσε να βγει και να πει έτσι για να το πει ότι έχω υποστεί λεκτική ή σωματική βία. Και έχει απόλυτο δίκιο. Οπότε για μένα όταν μιλάμε και τοποθετούμαστε για τέτοια ζητήματα, επειδή πλέον όλοι έχουμε ένα Instagram, ένα Facebook, ένα προφίλ, εν πάση περιπτώσει, κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια διαδρομή σε μια σκέψη και προς οτιδήποτε διατυπωθεί πάνω σε ένα γραπτό, είτε λέγεται φύλλο, τετραδίου, είτε λέγεται κινητό, αλλά γραπτό σε ένα μήνυμα. Πρέπει πρώτα η σκέψη μας να είναι τεκμηριωμένη ορθά και να φιλτράρεται. Γι' αυτό ακριβώς και το μυαλό δεν φαίνεται. Γι' αυτό ακριβώς και το μυαλό δεν βγαίνει προς τα έξω παρά μόνο με τη γλώσσα μας, παρά μόνο με το λόγο μας. Αυτό όλο κάτι λέει. Αν ήταν, θα ήταν ένα όργανο το οποίο ήταν εμφανές, ξεκάθαρα. Αυτό πάει να πει λοιπόν ότι πρέπει να περάσουμε από τη διαδικασία να φιλτράρουμε και να σκεφτόμαστε πολύ αυτά που λέμε. Και κάτι άλλο ακόμη. Λέμε για την ανωνυμία, ότι είναι αρνητική και σαφέστατα συμφωνώ, ωστόσο, μέσω της ανωνυμίας μπορούμε να δούμε και πού έγκυται το πρόβλημα. Εγώ, κοιτάζοντας και τα σχόλια που έχουν καταθέσει άνθρωποι, απλοί πολίτες που δεν λάβαν καν μέρος στο εν λόγω περιστατικό, διαπίστωσα ένα πράγμα. Ότι η ανωνυμία μας βοηθάει να δούμε
και από πού είναι η ρίζα του προβλήματος. Στο Instagram και στο Facebook που θα με δούνε 1000 άνθρωποι, οι οποίοι από τους 1999-98 θα υποστηρίξουν ότι η λεκτική βία και η σωματική και όλο αυτό είναι ανεπίτρεπτο, θα πω κι εγώ ναι, είναι ανεπίτρεπτο, γιατί αλλιώς θα έχω την κοινωνική καταγραφή πόσων ανθρώπων. Όταν όμως κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, εκεί πραγματικά βλέπεις τι γίνεται. Άρα η ανωνυμία μήπως λοιπόν είναι η των κεκλεισμένων θυρών που λέμε. Μήπως λοιπόν η ανωνυμία των social media μας φέρνει αντιμέτωπους με το τι αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος μέσα στο σπίτι του και γιατί εν έτη 2021 έχουμε φτάσει να μιλάμε για τέτοια περιστατικά, τα οποία δεν έχει σημασία που συνέβησαν πριν από 13 χρόνια, πριν από 7 χρόνια, πριν από ένα χρόνο. Σημασία έχει ότι ακόμη συζητάμε για ελευθερίες, για δικαιώματα, τη στιγμή που υποτίθεται ότι είναι αυτονόητα. Υποτίθεται.
Λοιπόν, για να το ελαφρύνω, επειδή η Κατερίνα μου έχει κάνει πάρα πολύ ωραία σχόλια, θα πω το πρώτα. Τα σκουλαρίκια από πού είναι και ότι είναι τέλεια. Από πού είναι, βασικά όχι, ότι είναι τέλεια και από πού και τι μου. Α, όχι, και από πού με ρωτάει, όντως. Δεν θυμάμαι. Τα πήρα. Είναι φόναπο. Δεν είναι αληθινά. Και είναι πολύ φτηνά. Τύπου τα είχα πάρει 6 ευρώ, 5, δεν ξέρω. Με δίνω έτσι στεγνά, αλλά δεν έχω κανένα θέμα. Εγώ δεν βγαίνω να διαφημίσω τσάντες Louis Vuitton και να λέω είναι Louis Vuitton, αλλά δεν είναι. Δεν με απασχολεί καθόλου. Κορίτσια, τα φω είναι τα καλύτερα. Γιατί δεν σε νοιάζει άμα θα σε κλέψει και όλος ο άλλος. Οπότε όλα καλά. Και τα άλλα σχόλια φυσικά αφορούν αυτό που έλεγα, το των κεκλεισμένων του θυρών. Εγώ αυτό το πιστεύω πάρα πολύ γενικά και έχω πρόβλημα, γιατί θεωρώ ότι ένα ζήτημα πρέπει να καταπολεμείται από τη ρίζα του. Αν είναι τώρα, να πρέπει να το πιάσουμε στο βήμα 10 και να το κόψουμε από εκεί, ενώ έχει φτάσει στο 100, πάλι θα ανθίσει, είναι όπως το δέντρο. Αν δεν το κόψεις από τη ρίζα, θα ξαναβγάλει κλαδιά και μπορεί να γίνει και πιο δυνατό. Απλά να μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θεωρούν, ας πούμε, τύπου ένα κοπλιμέντο παρενόχληση ή ας πούμε το οτιδήποτε. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν όλα τα άκρα. Όπως υπάρχει το ένα άκρο τύπου έπαρση και αρχίζω και φερόμαι άσχημα, κάπως έτσι υπάρχει και το είμαι μη μου απτ. Πάντως η Μιμή Ντενίση είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που εγώ θα ήθελα να σταθώ εκεί, ότι όλα αυτά, η βία μέσα σε έναν χώρο ηθοποιίας, όπου ο ηθοποιός πει ήθος. Και γιατί λέμε και γίνεται ντόρος για αυτόν τον κλάδο? Γιατί ο ηθοποιός υποτίθεται ότι έχει και έναν τύπου ψυχαναλυτικό ρόλο για τον εαυτό του. Από τη στιγμή που μπαίνει στα παπούτσια ενός ρόλου, άρα ενός άλλου ανθρώπου, υπήρξε δεν υπήρξε ως χαρακτήρα στην πραγματική ζωή, σημαίνει ότι περνάς το υποσυνείδητό σου, αλλά και το συνειδητό από στάδια, ώστε να μπορέσεις να βρεις τον εαυτό σου μέσα από το χάσιμό του. Όταν αρχίζεις και αποποιείσαι τον εαυτό σου για το ρόλο, τότε σημαίνει ότι μπαίνεις σε παπούτσι του άλλου, σε κάποια σκέψη που ενδεχομένως δεν είχες ποτέ και αρχίζεις και ψάχνεις για να προσεγγίσεις το ρόλο καλύτερα. Γι' αυτό και μάλιστα λένε οι ψυχολόγοι ότι ο μικρότερος αριθμός επισκεπτών τους είναι ηθοποιοί. Κι όμως είναι αλήθεια. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ότι η Μίντεν ανέφερε ότι για όλα αυτά φταίει η έπαρση. Η έπαρση θα ήταν το μόνο χαρακτηριστικό που θα έκανε έναν άνθρωπο να συμπεριφέρεται έτσι. Επίσης, πριν από λίγο, με ειδοποιήσαν από το control ότι τοποθετήθηκε και η Κέτι Γαρμπή, η οποία γυναίκα, όποτε τοποθετείται, κάνει πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Είπε ότι δεν είναι της μόδας οι καταγγελίες τύπου Μπεκατόρου, της μόδας είναι η αλήθεια. Πολλοί τοποθετήθηκαν. Ο Νίκος Ψαράς, ο οποίος υπήρξε και συμπροταγωνιστής της Σέτας Δούκα, πήρε θέση και είπε ότι αν χρειαστεί μαζί με άλλη μια ηθοποιό, της οποίας το όνομα τώρα μου διαφεύγει, είπαν ότι αν κληθούν ως μάρτυρες θα καταθέσουν κανονικά, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ευίωνο. Και σας ξαναλέω, μην το θέσετε στο μυαλό σας ως ότι έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα εναντίον ενός άντρα. Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο εναντίον ενός άλλου ανθρώπου. Τέτοια ζητήματα δεν πρέπει να έρχονται ως διαμάχες στο φυλετικό κομμάτι, αλλά ως κομμάτι του δικαιώματος της ελευθερίας, γιατί ο φόβος σου στερεί επί της ουσίας την ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου, να κάνεις τη δουλειά σου σωστά και δυσκολεύεις ίσως και άλλους, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι υπήρξε για μένα άλλη μια στοχία που θέλω να σταθώ σε αυτήν της Ευελίνας Παπούλια, η οποία ως ραδιοφωνική παραγωγός δραστηριοποιείται μάλλον και εκεί, βγήκε και είπε κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι δεν το εννοούσε όπως ακούστηκε, αλλά σε τέτοιες μέρες και σε τέτοια περιστατικά εμβρασμό ψυχής κάποια πράγματα διαστρεβλώνονται, είτε ηθελημένα είτε άθελα του ακροατή, αλλά όταν το ηφαίστειο έχει ξεράγει εκείνη τη στιγμή, δεν μπορείς να πας και να πεις ότι «Α, ξέρω εγώ, φταίει ο τάδε ή ο τάδε». Δεν κοιτάς να ρίξεις φταξίματα.
Απλά το αναφέρω. Ούτε καν όταν υπάρξουν και οι στάχτες και περάσει όλη η αναμπουβούλα. Δεν τοποθετήθηκε, ούτε πήρε μέρος, αλλά είπε ότι δεν θέλω να τοποθετηθώ, γιατί γνωρίζω και τον έναν συνάδελφο και την άλλη συνάδελφο και τους εκτιμώ. Αλλά εγώ ήμουνα χορεύτρια μπαλέτου και έχω μάθει να έχω μια στρατιωτική πειθαρχία. Είχα μια καθηγήτρια, μια καθηγήτρια δασκάλα για την ακρίβεια είπε, η οποία ήταν πολύ αυστηρή και την αγαπούσα πολύ. Αυτό, όταν ένας άνθρωπος θα το ακούσει, η αλήθεια είναι ότι δεν θα του κάτσει πολύ καλά. Το γεγονός ότι έχεις γαλουχηθεί με έναν χύψη τρόπο, δεν σημαίνει ότι και ο άλλος είναι υποχρεωμένος υποσυνείδητα να δεχτεί μία λέξη παραπάνω. Δεν είναι υποχρεωμένος όταν θα τον πεις με μία απρεπή φράση να την πάρει ως πλάκα και να το αφήσει να περάσει ψηλά. Ειδικά όταν έχει επιπτώσεις, όχι στη δουλειά του, στο σώμα του. Όταν ένας άνθρωπος περνάει μία κρίση και καταλήγει στο σημείο να φτάσει σε νοσοκομειακή βοήθεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάπου τα όρια, και αν θέλουμε να πούμε με βάση τον νόμο, αρχίζουν τα στοιχεία και δεν αχνοφαίνονται απλά, αλλά όπως το σημάδι στο σώμα μου θα φανεί όταν θα μου δώσουν την πουνιά, κάπως έτσι θα φανεί και η λεκτική βία. Γιατί το σώμα αντιδρά, γιατί το σώμα δεν χρειάζεται ένα χαστούκι για να πει να αφήσει να φούτε και ο άνθρωπος, και ούτε πρέπει. Γι' αυτό και λέω τη λέξη άνθρωπος. Σε όλο αυτό το περιστατικό, μην το δείτε κάποιος ότι βγήκε η Ζεταδούκα και είπε αυτό το πράγμα, που το θεωρώ και λίγο ντροπή εγώ, να πηγαίνεις σε έναν άνθρωπο που είναι ντερέκι, τώρα που είναι 2 μέτρα άνθρωπος, και να του ασκείς τέτοιο bullying. Και να το πάμε και αλλού. Επειδή οι άνθρωποι, πολλές φορές, έχουμε ηθελημένα ή άθελά μας πολλές φορές μία έπαρση εξαιτίας και των social media. Νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε στα προφίλ μας. Εγώ είμαι ωραία, το ένα τ' άλλο. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο να πρέπει να συγκριθούμε, δεν το αντέχουμε και πολύ και λίγο αποχωρούμε. Ένας άνθρωπος δεν είναι άριστος όταν δεν υπάρχει κανένας άλλος πάνω στη σκηνή και κάνει έναν μονόλογο. Ένας άνθρωπος λοιπόν δεν φαίνεται σε έναν μονόλογο. Ένας καλός μαθητής δεν φαίνεται όταν υπάρχει, όταν απουσιάζει μία τάξη. Έναν καλό μαθητή θα τον πεις όταν θα δεις ότι μέσα στην τάξη υπάρχουν άλλα 30 άτομα, τα οποία υπάρχουν και άλλα καλά, υπάρχουν και άλλα μέτρια. Όταν θα αναμετρηθείς με έναν ηθοποιό, όχι θα συγκριθείς, θα αναμετρηθείς εντός εισαγωγικών, όχι ανταγωνιστικά, συναγωνιστικά θα το έλεγα, όπου θα είναι καλός και θα γίνεται καλός και θα εξελίσσεστε μαζί. Δεν έχει νόημα λοιπόν εγώ να είμαι η Αλίκη Βουγιουκλάκη όταν δεν θα υπάρχει καμία άλλη Αλίκη Βουγιουκλάκη τριγύρω μου που μπορεί να με κάνει να έχω το εφαγωνίζεσθε, αλλά θέλοντας να κάνω τον εαυτό μου καλύτερο. Δεν έχει νόημα. Οπότε το να βγαίνω number one έχοντας προκαλέσει πόνο και να κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια και να έχω φτάσει στο σημείο να πάω έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο, θεωρώ ότι κάπου δεν έχω ενσυναίσθηση, κάτι πάει λάθος με μένα. Και αυτό που απάντησα και σε μία γνωστή ηθοποιό, συγκεκριμένα εγώ προσωπικά στην Αθηνά Οικονομάκου που τοποθετήθηκε επί του ζητήματος, είναι ότι, και χαίρομαι πολύ που τοποθετούνται και μητέρες που μεγαλώνουν αγόρια, είναι πολύ σημαντικό, γιατί λέμε για τις γυναίκες που έχουν κορίτσια και πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο πώς μεγαλώνει μια μαμά τη γυναίκα με το πώς μεγαλώνει έναν άντρα. Είναι πολύ σημαντικό ένας άντρας να έχει πρότυπο μια γυναίκα και έναν άντρα εξίσου, μαμά και μπαμπά. Αυτό το πρότυπο τοποθετώ, το οποίο θα είναι 2 άνθρωποι ανεξάρτητοι που αλληλοσέβονται τις θέσεις, τα δικαιώματα, τις ελευθερίες του άλλου. Η Αθηνά Οικονομάκο τοποθετήθηκε λέγοντας και παίρνοντας το μέρος φυσικά της Ζέτας Δούκα και μάλιστα πολλοί είπαν ότι γνώριζαν το γεγονός. Δεν έχει σημασία ότι δεν βγήκανε, δεν τα είπανε.
ή δεν βγήκε προς τα έξω, προς την κοινή γνώμη. Σημασία δεν έχει αν ένας άνθρωπος αναιρέσει ή σκεφτεί αν θα ασκήσει βία μόνο και μόνο για να μην υπάρξει μετέπειτα η κοινωνική κατακραυγή. Σημασία έχει αυτός ο άνθρωπος να αντιληφθεί την προβληματική της συμπεριφοράς του, να δει τι φταίει και να το διορθώσει όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους. Γιατί δεν είναι ότι εγώ αποτυγχάνω σε κάτι και κάνω κακό στον εαυτό μου με το να πίνω, να καπνίζω ή ας πούμε να κάνω αφαγεία, λέγω τώρα ένα παράδειγμα. Όταν φτάνω στο σημείο να πρέπει να παίζω με έναν άνθρωπο επί σκηνής που εκτίθεμαι και εγώ και εκείνος και να πηγαίνω και να του ασκώ bullying στα κρυφά, στα φανερά, δεν έχει σημασία, τότε δεν βρίσκω το νόημα. Επίσης δεν υπάρχει, δεν έχει καμία σημασία αν θα έχουν άσχημη άποψη και άνθρωποι οι οποίοι σε ξέρουν ως ηθοποιό. Το γεγονός δηλαδή ότι η φήμη είχε βγει και κυκλοφορούσε στα σοκάκια της ηθοποιίας, αυτό μας πτωεί. Το γεγονός ότι θα υπάρξει κοινωνική κατακραυγή, το γεγονός ότι θα μάθουν άλλοι 10 άνθρωποι, άλλοι 1000 άνθρωποι, ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν αξίζει να έχω τα αξιώματα που έχω. Το ζητούμενο είναι να μπορούσα εγώ να είμαι σωστή και να μην έλεγε ούτε ένας άνθρωπος αυτά τα πράγματα για μένα. Να μην είχα φτάσει καν στο σημείο να φέρω έναν άνθρωπο στα όρια του, στο αμήν και να αντιδράσει ο οργανισμός του με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και αυτό έτσι θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να θυμάστε, επειδή ακούμε πάρα πολλά για σεξουαλική βία, σεξουαλική παρενόχληση, λεκτική βία, σωματική, τα πάντα όλα και τα κάνουμε ένα τουρλουμπούκι στο τέλος τον εαυτό μας, δεν τίθεται θέμα σύγκρισης το αν η σωματική βία είναι καλύτερη ή χειρότερη από τη λεκτική. Αυτό δεν μπορείς να το πεις, ούτε να βάλεις σε ζυγαριά περιπτώσεις, γιατί ο νόμος μπορεί να εξετάζει με μια αντικειμενικότητα των καταστάσεων, ωστόσο η κάθε περίπτωση είναι υποκειμενική. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε για τον άνθρωπο όπου του ασκείται bullying τι μπορεί να σκέφτεται μέσα του υποσυνείδητα, ακόμη και αν σε μας δείχνει ο καλύτερος άνθρωπος, σκεφτείτε τύπου κατάθλιψη, όπου ένας άνθρωπος μοιάζει γιέστατος και ξαφνικά αυτοκτονεί, δεν μπορούμε να πούμε ότι η μελανιά πονάει λιγότερο ή περισσότερο. Δεν υπάρχει στον αποχρωματισμό, στην απόχρωση της λέξης αυτής, της βίας, άσπρο, γκρι ή το οτιδήποτε. Η βία έχει χρώμα μαύρο, δεν έχει σημασία αν είναι σωματική ή λεκτική. Δεν σημαίνει επειδή είναι λεκτική ότι θα πάει στο γκρι. Είναι μαύρο, πρέπει να καταγγείλεται, πρέπει να προστατευόμεθα όλοι μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και πριν πούμε την άποψή μας και γράψουμε κάτι κάτω από το YouTube, κάτω από ένα post, πρέπει να φιλτράρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και να σκεφτόμαστε και να βάζουμε στη θέση του ανθρώπου εκείνου εμάς, ξεκάθαρα, ή και το παιδί μας. Γιατί κάποιοι ξέρω ότι είναι ευαισθητοποιημένοι επί αυτού του ζητήματος. Το παιδί μας λοιπόν. Ήταν η εκπομπή Peaky Blinders, έφτασε στο τέλος της, μια σημαντική εκπομπή. Ξέρω ότι ήταν βαριά εκπομπή, ωστόσο τη θεωρώ πολύ σημαντική. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν έχουμε το βήμα, πρέπει να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα και όχι να λέμε επειδή το είπα απέναντι ότι δεν το λέμε εμείς γιατί θα ακουστεί τετριμένο. Όπως βλέπουμε, δεν υπάρχει τίποτα τετριμένο στην κοινωνία, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, οι ηθικές διαφέρουν και βλέπετε ότι ακόμη και τα πιο απτά πράγματα δεν είναι κατανοητά από όλους. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Peaky Blinders με την Ιάννα Τρίγκα. Σας αποχαιρετώ για αυτή την Τετάρτη, ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Ελπίζω με πιο αισιόδοξο θέμα, αν φύγει ο κορονοϊός, ναι. Θα τα πούμε, φιλιά πολλά, καλό βράδυ, να είστε καλά.